Η αρρυθμία στα παιδιά είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο πολλές φορές προκαλεί άγχος και μπορεί να συνοδευτεί από κάποια συμπτώματα που το παιδάκι αναφέρει ως αίσθημα παλμών της καρδιάς ή ότι η καρδιά χτυπάει σε γρήγορους ρυθμούς. Αρρυθμία θεωρείται επίσης αν η καρδιά βηματοδοτεί με μειωμένη συχνότητα. Οπότε οι αρρυθμίες στα παιδιά τις θεωρούμε ή ταχυκαρδίες ή βραδυκαρδίες. Οι περισσότερες αρρυθμίες είναι καλοήθεις, όπως είναι οι έκτακτες συστολές του κόλπου ή και της κοιλίας, αλλά χρειάζονται να αξιολογηθούν από γιατρό και να αποφασίσουμε αν θέλουν περαιτέρω έλεγχο. Παιδιά συνήθως μικρής ηλικίας δεν μπορούν να αναφέρουν τα συμπτώματα που έχουν και πολλές φορές καταγράφονται οι αρρυθμίες την ώρα της νοσηλείας για άλλα θέματα ή ακόμα και τυχαία όταν δουν κάποιον παιδίατρο. Στο ιατρικό διαβαλκανικό έχουμε τη δυνατότητα να δούμε παιδιά και να κρίνουμε τα συμπτώματά τους και το καρδιογράφημα και από το ιστορικό τι είδους αρρυθμίες πάσχουν. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε φαρμακευτική αγωγή για τις αρρυθμίες και αυτό συνήθως είναι το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση αρρυθμίας στα παιδιά και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να εξαντλήσουμε την φαρμακευτική αγωγή και να αφήσουμε το παιδάκι να μεγαλώσει τουλάχιστον στα 20 έως 25 κιλά προτού προτείνουμε κάτι επεμβατικό το οποίο θα μπορούσε μετά να θεραπεύσει τις αρρυθμίες που έχει το παιδί. Πιο συχνά είναι το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White όπου υπάρχει ένα δεμάτιο και προκαλεί ένα κύκλωμα αρρυθμίας με ταχυκαρδία και το οποίο χρειάζεται να αξιολογηθεί με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη γιατί σε μερικά περιστατικά μπορεί να προκαλέσει και ευνίδιο θάνατο. Υπάρχουν και ειδικοί ηλεκτροφυσιολόγοι και εδώ υπάρχει διαφορά στις γνώμες αλλά βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά οι ασυμπτωματικοί με Wolff-Parkinson-White προχωρούν στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για διαστρωμάτωση κινδύνου και να αποφασίσουμε αν χρειάζονται να προχωρήσουν στο ablation. Πέρα από αυτό υπάρχει και η νόσο του κορποκυλιακού κόμβου που υπάρχει μια ταχυκαρδιά επανεισόδου και εκεί εξίσου είναι μια συχνή ταχυκαρδιά στα παιδιά η οποία μπορεί εφόσον η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική να προχωρήσουμε στο ablation. Υπάρχουν επίσης συμπτώματα όπως λιποθυμικά επεισόδια τα οποία μπορούν να μας ανησυχούν την ώρα της άσκησης αν γίνουν και επίσης όταν υπάρχουν ερεθίσματα ακοής. Αυτά χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο για κάποια σύνδρομα τα οποία είναι κληρομενούμενα και μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακές ταχυκαρδίας και σπάνια ευνίδιο θάνατο. Συνήθως τα τεστ που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το καρδιογράφημα, το Holter, η τεστ κόπωσης και η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε επιλεγμένα περιστατικά. Μπορούμε και με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη με καταγραφή του καρδιογραφήματος στην ώρα της αγωγής για να δούμε αν προκαλούνται αρρυθμίες όπως με την ιζοπρεναλίνη ή με το άτσμανιν. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζεται και η εμφύτευση ειδικού holter με μπαταρία διάρκειας 3 ετών το οποίο αναπεριόδους μπορεί να το δει γιατρός και να δει αν έχει καταγράψει κάποιες αρρυθμίες και επίσης να δούμε αν λιποθυμικά επεισόδια συσχετίζονται με αρρυθμίες. Αυτό μας βοηθάει να αποφασίσουμε αν χρειάζεται κάποια ειδική συσκευή όπως ο απεινιδωτής ή ο βηματοδότης σε παιδιά. Ευτυχώς, στα περισσότερα παιδιά οι αρρυθμίες είναι καλοήθεις, αρκεί να τις έχουμε αξιολογήσει.